Ακόμα τα έχουν τα μαύρα του τα χάλια και αυτό το πράγμα ενδεχομένως θα συνεχιστεί και θα χειροτερεύσει. Εγώ πιστεύω ότι από τότε που πέθανε ο Μεταξάς, ο οποίο ό,τι θέλει ας ήταν φασίστας και τα λοιπά, πάντως κρατούσε το κράτος γερά. Από τότε και μετά όλα πάνε κατά διόλου. Από χρόνο σε χρόνο ακόμη χειρότερα. Και από εδώ και πέρα ακόμη χειρότερα. Η πολιτικοί μας είναι όλοι ανάξιοι και διεφθαρμένοι. και αυτά δεν είναι, δεν τα λέω εγώ, τα λέει όλος ο κόσμος, είναι κοινοτοπίες. Δεν πρόκειται να βελτιωθεί απολύτως τίποτε και νομίζω ότι από χρόνο σε χρόνο θα πηγαίνουμε τόσο πολύ άσχημα, ώστε στο τέλος θα φτάσουμε να ζηλεύουμε και τους Ιουγκοσλάβους με, με κομμένο το μισθό κατά τη νέα δέκατα. Σε ηλικία 80 ετών σήμερα ο Θεσσαλονικίος ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος δηλώνει απογοητευμένος από την πολιτική κατάσταση, τονίζει ότι η κρίση είναι καθ' αυτό ηθική και επισημαίνει ότι η πολιτική αρχηγή των δύο μεγάλων κομμάτων είναι νεαρή και άγουροι. Είναι ή δεν είναι η αρχηγοί μας, εκτός από τα άλλα πλέφτες, ελεήνι και τα λοιπά, νεαροί, και άγουρη. Μην πας μακριά, πάρε παράδειγμα σύγκριση. Τον γέρο καραμαλή με τον νέο καραμαλή. Δεν είναι μια κλασική περίπτωση ανθρώπου ο οποίος έπεσε εντελώς. Ενώ ο γέρος, καλός κακός με τα καρκά του, δεν με ενδιαφέρει, στέκονταν πιο σοβαρά και πιο αξιοπρεπώς. Αλλά και η δυναστεία Παπανδρέα πάει καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν η κρίση είναι καθ' αυτό ηθική και το άλλα ολόγια είναι όλα μπουρδες. Ο Ντίνο Χριστιανόπουλο, ο ποιητή και δοκιμιογράφο, ο συγγραφέα 150 και πλέον βιβλίων, δεν διστάζει να πει ότι για την όλη κατάσταση φταίμε κι εμεί, που πάψαμε όπω λέει να έχουμε αξίε και μάθαμε να ζούμε μόνο με τα πολλά δεν μ' αρέσει που κλεγόμαστε όλοι εναντίον αυτών που μας κλέβουν είτε είναι κράτος είτε είναι ιδιώτες αλλά να μην ξεχνούμε ότι φταίμε και εμείς. Πρώτα πρώτα είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να ζήσουμε με πολύ λιγότερα. Δεύτερο είμαι σίγουρος ότι δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να ζήσουμε πιο λιτά. Αλήθεια, αν ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος γινόταν πρωθυπουργός θα έκανε πρώτα. Δεν θα ήθελα να γίνω ποτέ γιατί είμαι ανίκανος να γίνω Πρωθυπουργό. Κάποια όρια έχουν και κάποιες δουλειές έχουν και τα όρια τους. Λοιπόν ομολογώ ότι δεν μπορώ να γίνω Πρωθυπουργό. Δεν έχω ούτε το μυαλό ούτε τη σκέψη που στοιχειοδός χρειάζεται και απαιτείται. Γι' αυτό λοιπόν ξέχνα τα περιθεού και τα λοιπά, ούτε πρωθυπουργός ούτε τίποτε. Μη σου φανεί αστείο, αλλά προτάθηκα για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το φαντάζεσαι από κάποια ομάδα πολιτικών μισή στη Θεσσαλονίκη και μισή στην Αθήνα. Να τους είπα καθίστε καλά, ξεχάσετε αυτά τα αστεία. Είμαι ανίκανος, το καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι ένας απλός πολίτης. Κάτι κάνω, κάτι δεν κάνω, αλλά προς Θεού δεν μπορώ να κυβερνήσω. Για να κυβερνήσεις πρέπει να έχεις έτσι και να λέγεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ ομολογώ δεν έχω.